Λοιπόν, και τώρα στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να πετάξουμε τα ρούχα μας. Είναι για καλό σκοπό, γιατί η 7η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία θα γίνει την Παρασκευή. Πρέπει να ανεβούμε στο ποδήλατό μας, να κάνουμε body painting, να διαμαρτυρηθούμε με αυτόν τον ωραιότατο τρόπο ενάντια στη ρήπανση, στο κυκλοφοριακό. Είναι θέμα δικό μας, το κυκλοφοριακό είναι θέμα των γιατρών. Έχω κοντά μου τον Κώστα Τεζόπουλο, τον συντονιστή της Διεθνούς Γυμνής Ποδηλατοδρομίας, που πια την περιμένουμε πώς και πώς, Κώστα μου. Ακριβώς, είμαστε 7 χρόνια. Μπράβο. Και όπως λέμε και εμείς, είναι μια δράση, μια γιορτή για το ποδήλατο, για το περιβάλλον και για το ανθρώπινο σώμα. Mm-hmm. Έχει αυτό το τρίπτυχο. Και θέλουμε να πούμε ότι άσεμενο δεν είναι το φυσικό μας σώμα, γιατί είναι η ίδια μας η ύπαρξη. Αστειεύεσαι. Δεν είναι καν πράξη το να είμαστε γυμνείς, είναι ο εαυτός μας, ας πούμε, η ύπαρξή μας. Λοιπόν, οπότε άσεμενο δεν είναι αυτό, αλλά η ρήπανση και η βία στην οποία εκτίθεται. Ας όψετε η Εύα που έδωσε τον Αδάμ να δαγκώσει το μήλο και μετά έπρεπε να κυκλοφορούν οι γυμνοί, γιατί ντυμένοι μάλλον, γιατί μετά ντρέπονταν. Ακριβώς, πρέπει να ξεπεράσουμε και την τροπή μας, πρέπει να ξεπεράσουμε τα πρότυπα τα οποία και τα ΜΜΕ και η βιομηχανία της μόδας και η βιομηχανία του σεξ δίνουν για το ποιο είναι το σώμα, ποιο είναι το αρεστό σώμα. Και έτσι δημιουργεί στους ανθρώπους ταμπού, κόμπλεξ για το ότι το σώμα τους δεν είναι αυτό που. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει ωραίο ή άσχημο σώμα. Βλέπουμε το μεταξύ πλάνα από άλλες διοργανώσεις. Εγώ ξέρω ότι είναι θέμα αν είσαι ακομπλεξάριστος ή κομπλεξαρισμένος με το σώμα σου. Δηλαδή μπορεί να έχεις το ωραιότερο σώμα του κόσμου και να μην διαθέτεις την αυτοεικόνα τη σωστή και να νομίζεις ότι είσαι χάλια και να μην τολμάς να κυκλοφορήσεις με μια κοντιφούστα. Και πάλι πώς τους χαίρομαι τους ανθρώπους αυτούς που θεωρητικά δεν έχουν τέλειο κορμί. Μπορεί να έχουν κοιλιά, μπορεί να έχουν τα μπουτάκια τους, εγώ τα χασιματάκια έναν κοιλιακό. Έναν κοιλιακό ενιαίο έχεις λοιπόν. Και παρόλα αυτά, επειδή αισθάνονται ωραία με τον εαυτό τους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και έξω, να βγαίνουν και να λένε αυτός είμαι, και άμα θέλετε. Και μάλιστα, και εγώ το έτσι ήμουνα, είχα κόμπλεξ με το σώμα μου. Και από τότε που το απέβαλα, άλλαξε και ο τρόπος που σκέφτομαι. Βέβαια. Δηλαδή δεν απογυμνώθηκε μόνο το σώμα μου, απογυμνώθηκε και το μυαλό. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έκανα μια στροφή. Και έτσι από το αυτοκίνητο μετά πήγα στο ποδήλατο. Και από την κρεατοφαγία πήγα στη χορτοφαγία. Δηλαδή είναι πράγματα που σου αλλάζουν τη ζωή το ένα μετά το άλλο. Totally vegetarian δηλαδή, δεν τρως κρέας καθόλου. Καθόλου, ούτε προϊόντα, ούτε γαλακτοκομικά. Από πότε? Έχει 3 χρόνια που έκοψα το κρέας και περίπου 1,5 χρόνο που δεν τρώω και τα προϊόντα. Δεν μου λες, φαντάζομαι από άποψη το κάνεις. Δεν το κάνεις επειδή κάτι σου συνέβη και δεν μπορούσα να φας κρέας. Όταν το ξεκίνησα ήταν επειδή το είχα μπουχτίσει. Δηλαδή έτρωγα πάρα πολύ και. Μετά από κάνα Πάσχα. Ναι, ένιωθα ότι δεν μπορούσα άλλο, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, αλλά δεν ήταν ούτε πρόβλημα υγείας, ούτε δίαιτας. Ήταν συνειδητή επιλογή. Ναι, οπότε γι' αυτό και κατάφερα να το κάνω απευθείας. Με πολύ κόσμο το συζητάμε τρώγοντας. Mm-hmm. Σαν να μην υπάρχει αύριο και όταν τρως τόσο, πιθανότατα δεν θα υπάρχει αύριο κάποια μέρα. Δηλαδή με όλο αυτό που βάζουμε στον οργανισμό μας. Και όλοι είναι σε μια τέτοια φάση. Δηλαδή, ξέρεις, που θα ήθελαν λίγο να το περιορίσουν, κάποιοι θα ήθελαν να το σταματήσουν εντελώς, να το κόψουν, δηλαδή να το αφαιρέσουν από τη διατροφή τους. Αλλά στη δύσκολη την ώρα. Ίσως αυτή η ποδηλατοδρομία είναι ένα έναυσμα λοιπόν. Ναι, είναι ένα έναυσμα. Να ξεκινήσει να βλέπει διαφορετικά τη ζωή και να δοκιμάσει κάτι εναλλακτικό. Να κάνει ποδήλατο, να ελευθερώσει το σώμα του. Ναι. Και να ξεκινήσει και μια πιο υγιεινή διατροφή. Δεν μου λες, επειδή σίγουρα το κρέας, με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, μέσω του κρέατος προσλαμβάνουμε κάποιες, επιπλέον κάποια θρεπτικά στοιχεία τα οποία δεν ξέρω εσύ πώς τα αναπληρώνεις. Δηλαδή, έχεις συμβουλευτεί κάποιο διαιτολόγο κάποια στιγμή. Ναι, γενικότερα πλέον οι γιατροί λένε, ας πούμε, ότι τα πάντα τα παίρνουμε από τα χόρτα στην ουσία και από τα ζώα τα παίρνουμε μέσω των χόρτων πάλι. Δηλαδή δεν τρως τα αυγά. Ούτε, ναι. Τι λες βρε αγόρι μου, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ούτε αυγουλάκι του Θεού. Ούτε μέλι. Μέλι γιατί. Να εντυπωσιάσω και πιο πολύ. Μέλι είναι γιατί. Ζωικό προϊόν κι αυτό. Ναι, ζωικό, οι αλλά. Οι μέλισσες είναι ένα είδος και υποξαφάνιση και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενικά με την. Κυρίως με την εκτεταμένη μελισσοκομεία, αλλά. Να περάσουμε και στα άλλα θέματα όμως. Να περάσουμε, αλλά μου αρέσουν αυτά που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, βλέπεις. Ωραία, πάμε στα επόμενα. Οπότε, εκτός και από το θέμα της διατροφής, ναι. Υπάρχουν και άλλα θέματα που φύγουμε φέτος στη Γυμνή Ποδηλατοδρομία, όπως το πρόβλημα του αιγιαλού, των αιγιαλών. Είναι ένα πρόβλημα που θα. Και της καταπάτησής τους. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να τσιμεντοποιήσει τις παραλίες μας, να απαγορεύσει την πρόσβαση στους ανθρώπους. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Δεν μου λες, για πόσο καιρό μετά το τέλος της ποδηλατοδρομίας υπάρχει impact, υπάρχει αυτή η επίδραση, εν πάση περιπτώσει. Για πόσο καιρό παραμένουμε ακτιβιστές μετά τη Γυμνή Ποδηλατοδρομία, το έχεις μετρήσει αυτό, δεν ξέρω. Για χρόνια, δεν σταματάει. Α, εντάξει, καλό είναι να γίνεται δουλειά.
Επίσης, θέτουμε το θέμα του νερού και φέτος η αφίσα μας είναι ανάλογη. Ναι. Δείχνει την ελευθερία του σώματος, δείχνει την ελευθερία της μετακίνησης με το ποδήλατο και δείχνει και την ελευθερία του νερού ενός κοινωνικού δημόσιου αγαθού που πρέπει να έχουμε πρόσβαση όλοι. Επίσης, στήξαμε το θέμα της παραγωγής ενέργειας, γιατί στη Ρόδο θέλουν να κάνουν ένα ακόμα εργοστάσιο μαζούτ, ναι, σε μια περιοχή Natura που φυσάει συνέχεια ο αέρας. Δεν σταματάει ποτέ. Άρα θα μπορούσε να γίνει αξιοποίηση της ακριβώς ενέργειας. Ακριβώς, και με αιωλική ενέργεια, αλλά εκείνη η περιοχή την επισκέπτονται από όλο τον κόσμο. Πήγαμε το ποδήλατό μου στο ταξίδι που έκανα πέρυσι 2.000 χιλιόμετρων. Ναι. Και επισκέφτηκα το σημείο εκείνο. Επισκέφτονται από όλο τον κόσμο για kitesurf και windsurf. Ναι. Γιατί ο αέρας δεν σταματάει ποτέ. Μπράβο τον αέρα που δεν σταματάει ποτέ. Οπότε είναι σημαντικό. Δηλαδή, να το κρατήσουμε κάπως, θες να πεις προφυλαγμένο. Ναι, μα είναι λίγο περίεργο τελικά να επιλέξεις και αυτό το μέρος για να κάνεις πάλι μαζούτ, ας πούμε. Μάλιστα. Και επίσης για το θέμα της Πτολεμαΐδας, για την παραγωγή ενέργειας με λιγνίτη, όπου πάλι θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμα εργοστάσιο λιγνίτη. Λοιπόν, παιδιά, από πού ξεκινάει η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία? Να πούμε και για το ποδηλάτο ότι ναι, ζητάμε λοιπόν ποδηλατόδρομους ασφαλείς ποδηλατόδρομοι, δηλαδή και να προστατεύονται από το παράνομο παρκάρισμα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε την παιδεία να τους σεβαστούμε. Και τους παράνομους. Άρα δυστυχώς πρέπει να τους προστατεύσουμε. Πεζοπόρους εκείνη την ώρα, που βρίσκονται πάντα μπροστά και μέσα. Ζητάμε από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλαγές να ευνοήσει το ποδήλατο, φανάρια να ξεκινάει ο ποδηλάτης πρώτος, να μην τρώει τη λίπανση των άλλων μηχανοκίνητων μέσα. Κατανοητά όλα αυτά. Πότε θα τα εφαρμόσουμε το θέμα? Να δούμε. Ωραία. Να δούμε. Γενικότερα να σμπρώξουμε τη βιώσιμη κινητικότητα, τις πεζοδρομήσεις, να γίνει λεωφόρος νίκης παραλία. Και το μυαλό να σμπρώξουμε λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το αφήσουμε για την 8η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Λοιπόν, αύριο την Παρασκευή, από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε λοιπόν από το πάρκο της Χάνθ, εδώ απέναντι από την TV100. Φύγαμε! Πάρκο Χάνθ Ξαρχάκου που λέμε. 7 η ώρα το απόγευμα, είναι η συγκέντρωση για την ποδηλατοδρομία. Πάρκο Τεζό μου είπαν ότι λέγεται. Τεζό, όχι πάρκο της Χάνθ. Χάρη σε σένα. Πάρκο Χάνθ λέγεται. Ήταν παλιά ζωολογικός κήπος, αλλά επίσημα νομίζω λέγεται πάρκο Χάνθ. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εκεί πέρα λοιπόν μαζευόμαστε 7 η ώρα. Από τις 3 η ώρα κάνουμε body painting. Όποιος θέλει να έχει μια καλλιτεχνική αίσθηση του σώματος και μια πιο ακτιβιστική από την έννοια ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μηνύματα μέσα από το γυμνό μας σώμα. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να βαφτούμε από τις 3 το μεσημέρι. Γύρω στις 5 η ώρα θα γίνονται διάφορα δρόμενα. Και μετά από την ποδηλατοδρομία, γύρω στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει ένα πάρτι με καλεσμένους στην ομάδα Κρουστών Κρούση που κάθε χρόνο μας επισκέπτεται. Αλλά και άλλες εκπλήξεις και μουσικά σετ από καλλιτέχνες, ξυλοπόδαρους, πυροτεχνήματα, διάφορες εκπλήξεις. Πολύ ωραία. Να πάτε υπέροχα και φέτος και να τα ξαναπούμε και του χρόνου. Σας περιμένουμε λοιπόν και κάντε όλοι ποδήλατο. Χριστίνα, σε περιμένω γιατί κάθε χρόνο μου λες θα έρθεις, αλλά δεν σε βλέπω. Εντάξει λοιπόν, μην είναι μας συνεπής φέτος, να πω ότι θα έρθω και να μην έρθω. Λοιπόν, θα πάρω το σκηνοθέτη μου και θα έρθω. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ και εγώ, Χριστίνα.